Η κρατούσα αντίληψη για την ελευθερία και την ασφάλεια λέει ότι αυτά περιλαμβάνουν από τη μια απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας, ας πούμε από την δημοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα, και από την άλλη οι κυβερνήσεις λένε ότι πρέπει να καταφύγουν στον αυταρχισμό για να μας προστατεύσουν από αυτές τις απειλές. Έτσι όμως καθορίσαμε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μας αναγκάζουν να σκεφτούμε και να κινηθούμε. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Έτσι είναι και ο κύριος Σοκοπλητώνης, νομίζω, πιο πριν. Επίσης, στην κοινωνία υπάρχουν δύο κόσμοι. Αυτοί που έχουν τη δύναμη και οι πολλοί που δεν την έχουν. Επειδή όμως οι ισχυροί σχεδόν ποτέ δεν ενδιαφέρονται για τους πολλούς, ούτε αισθάνονται υποχρέωση να αναλάβουν τις κοινωνικές τους ευθύνες, γι' αυτό είμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να στραφούμε στους πολλούς που είναι πραγματική δύναμη αλλαγής. Θα κάνουμε τις διαπιστώσεις μας, αλλά αυτή είναι η πραγματική δύναμη αλλαγής. Αν όμως το θελήσουμε, γιατί αυτό δεν είναι σίγουρο, εκτός και αν πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, δεν έχουν ικανότητα να είναι αυταξιούσιοι. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Γι' αυτό θα μιλήσω ακριβώς για τους ανθρώπους τους πολλούς. Παρατηρούσα λοιπόν κάποια χρόνια τον κόσμο και είχα δύο αντιφατικές εντυπώσεις. Η μία είναι ότι είχαν κάνει πολλά βήματα, κυρίως οι Δύσεις, στην νόηση και τους θεσμούς, και από την άλλη είχαν την αίσθηση μιας πολύ βαθιάς αποτυχίας, η οποία ήταν πιο βαθιά και πιο εκτενής από την επιτυχία. Μιλάμε για τη Δύση επειδή αυτοί είχαν το υπόβαθρο και τις προϋποθέσεις να μπορούν να σκεφτούν και να είναι κάπως αυτεξούσιοι. Αυτή η αποτυχία ήταν κυρίως πνευματική. Και πώς φαίνεται αυτό από το πώς χρησιμοποίησαμε την ελευθερία όταν την είχαμε. Αυτή την κάποια ελευθερία. Δεν κάναμε κρίσιμα βήματα στις επιλογές της ζωής, περιοριστήκαμε στο έχει και το φαίνεστε. Ας πούμε τον καταναλωτισμό, την οικονομική επιτυχία. Ας σκεφτούμε ότι σε τελευταία ανάλυση, γιατί τον προηγούμενο αιώνα είχαμε δύο τρομερούς πολέμους παγκόσμιους με κέντρο τη Δύση, πολύ αιματηρούς. Και αντί να ανεβάσουμε τα κριτήρια και τα πρότυπα της ζωής, τι κάναμε μετά οι προηγούμενες γενιές που πέρασαν αυτή την κόλαση, αφέθηκαν στην ιδιώτευση και την καλοπέραση. Επιζητήσαν τον εφησυχασμό και έτσι αδιαφορήσαν για τα κοινά και οι θεσμοί τους οποίους είχαν πετύχει προηγούμενες αιώνες, φιλορόησαν. Γιατί οι θεσμοί δεν είναι αυτόνομα όντα, χρειάζονται δική μας βοήθεια για να διατηρηθούν και να λειτουργήσουν. Γι' αυτό σήμερα η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο οικονομική και γεωπολιτική, αλλά είναι κυρίως κρίση πνευματική. Και πιστεύω προσωπικά ότι απειλείται η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξή μας σαν ανθρώπινη. Αυτό θα προσπαθήσω να αναπτύξω. Γιατί αυτό, επειδή τα μέσα ελέγχου είναι τόσο πολύ προχωρημένα πλέον και οι άνθρωποι είναι τόσο παθητικοί, που μπορούμε με σιγουριά σχεδόν να εικάσουμε ότι θα γίνει κατάχρησή τους και μάλιστα πολύ σοβαρή αντίδραση. Εδώ δεν καταλήξαμε τυχαία, αλλά εξαιτίας των επιλογών που κάναμε ή δεν κάναμε, σαν απόντες πολίτες. Και δημοκρατία χωρίς πολίτες δεν είναι καν νοητή. Να πω εκ των προτέρων ότι φυσικά υπάρχουν άμεσες ανάγκες που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά οι πιο πολλοί ενδιαφέρονται μόνο γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Και πρέπει να ξέρουμε ότι το πρόβλημά μας. Ευχαριστώ. Και να πω, πρέπει όμως να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα αν δεν κατανοήσουμε σε κάποιο βάθος τις βαθύτερες πλευρές της ασφάλειας και της ελευθερίας. Επειδή ο κύριος καθηγητής πιο πριν, ο κύριος Κοντογιώργης και της έννοιας. Αυτή η κατανόηση είναι αναγκαία γιατί αυτή είναι το στοιχείο που θα μας οδηγήσει σε ορθές επιλογές και πράξεις στο μέλλον. Αν δεν κατανοήσουμε, τι είδους πράξεις θα κάνουμε. Η συνείδηση του ανθρώπου είναι ο μοχλός της ιστορίας και η πηγή του κοινωνικού γύρισμα. Και έτσι πρέπει να τη δούμε, όχι σαν κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε. Προσωπικά, βέβαια, πιστεύω ότι άμεση λύση δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει μαγικός τρόπος, γιατί δεν υπάρχει άμεση λύση. Γιατί οι δυνάμεις, οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές, τεχνολογικές κτλ., έχουν κατανεμηθεί παγκόσμια και μάλιστα τελείως ανισόρροπα. Η αδράνεια έχει τη δική της δυναμική. Και επίσης οι άνθρωποι είναι σε μια δεδομένη κατάσταση ψυχολογική. Μακροπρόθεσμα όμως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αρκεί να μην πούμε, όπως λέγαμε παλιότερα, η παθητική αναμονή θα μας συντηρήσει μέχρι με κάποιο θαύμα να γλιτώσουμε.
τέτοιο πράγμα δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί έχουν πυροδοτηθεί πολύ τα πράγματα. Η τεχνολογία δίνει δυνατότητες πλανητικής κυριαρχίας σε όλο τον πλανήτη και έτσι όλοι προσπρόγονται στην έσχατη σύγκρουση και ξεχνάνε και τη λογική του συμφέροντος, αλλά και τα ίδια τα όρια του ανθρώπου. Φτάσαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο δίλημα. Ασφάλεια ή ελευθερία που όλα κινδυνεύουν από όλα αυτά που ακούσαμε. Έχουμε και το φόβο, ο οποίος στερεί επίσης την ελευθερία. Άρα τώρα θέλουμε λίγο στο χάσιμο για το τι είναι αυτές οι έννοιες. Η ασφάλεια. Ο άνθρωπος είναι δύο πράγματα. Είναι η ζωικότητα. Στη ζωική μας φύση η ασφάλεια περιορίζεται σε αυτά που διατηρούν τη σωματική ακαιρεότητα και την επιβίωση του είδους. Η ανθρώπινη όμως φύση μας. Δύο λεπτάκια έχω κάνει κάποιο λάθος εδώ. Περιλαμβάνει και πιο λεπτά και πιο πολύπλοκα στοιχεία, ψυχολογικά και πνευματικά. Με κεντρικότερο ρόλο την αυτοσυνείδηση. Ας πούμε, οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν πολύ πιο ληστικά τον άνθρωπο, τον πολίτη και τον κόσμο. Ενώ γενικόλογα μιλώντας, η σύγχρονη αγγλοσαξονική τάση με τη λατρεία του χειροπιαστού εμποδίζει την προσέγγιση αυτών των λεπτών στοιχείων που είναι πιο εσωτερικά. Η αυτοσυνείδηση όμως που μας ξεχωρίζει από το ζώο δεν έχει αυτονόητο ούτε επαρκές περιεχόμενο. Γιατί δεν αρκεί να πει κανείς εγώ, δηλαδή να έχει επίγνωση ότι είναι ο εαυτός του. Για να είναι ασφαλής και ολοκληρωμένος, αλλά πρέπει να υπάρχει σε αυτήν και κάποιο στοιχείο αυτεξουσιότητας, που στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων λείπει σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό. Κάτι τέτοιο είπε και ο κύριος Χατζής για εκείνο το πείραμα, ότι ενώ μπορούσαν να ανοίξουν πόρτα και να φύγουν, καθόντουσαν εκεί πέρα, δεν είχαν αυτεξουσιότητα. Παρά την τόση λοιπόν φασαρία και καινολογία για την ελευθερία, η αυτεξουσιότητά μας στο βαθμό που υπήρχε έχει πλέον συρρυκνωθεί δραματικά. Γιατί άραγε, πιστεύω ότι ήταν πολύ μεγάλη ζημιά που έκανε η αδρανής καλοπέραση με τα ανάλογα πρότυπα που έχει και του φαίνεστε. Τηλεόραση, μηνιαία κτλ. Η ασφάλεια και η ελευθερία της αυτοσυνείδησής μας πλέον απαιτούσε όραμα και υπευθυνότητα. Αλλά δεν υπήρχαν τέτοια. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Η υπεύθυνη ελευθερία αποτελεί τρόπο την προσέξτε, η υπεύθυνη ελευθερία αποτελεί τρόπο την πνευματική μας ασφάλεια, να είμαστε άνθρωποι. Αν τη θεωρούμε πολυτέλεια, τότε θα συρρυκνώσουμε το πνεύμα μας και σιγά σιγά θα περιοριστούμε στη ζωικότητα. Λέει το σώμα και το έχει. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η ουσία του διλήμματος που μας τίθεται. Ανθρωπινότητα ή μόνο ζωικότητα. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά έτσι είναι. Η αυτοψηφιότητα δεν είναι αυτονόητη. Συνήθως ο άνθρωπος αντιδράται αναγκαστικά στο περιβάλλον και όχι αυτόβουλα όπως νομίζει. Μην ξεχνάμε το πείραμα. Ο φόβος καταρτεί την ελευθερία επίσης. Γι' αυτό η διαδικασία ολοκλήρωση της αυτοσυνείδησης πρέπει να προστατευτεί. Χρειαζόμαστε όμως γι' αυτό ελευθερία. Ο Δυτικός είπε: ό,τι ήθελα, τα απόκτησα. Ας σταματήσω τώρα. Αλλά στα μάτια μου ασφαλές, ξέρετε, δεν υπάρχει. Όλα κινούνται. Όταν δεν πας μπροστά, τότε πηγαίνεις πίσω, αναπόφευκτα. Γιατί το σταμάτη μας σημαίνει ότι ξυλωνόμαστε σε ένα είδωλο του εαυτού μας, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Το οποίο φέρνει τις δικές του συνέπειες. Ας πούμε, έχω καλή δουλειά, εμφάνιση, νόηση, τι άλλο θέλω. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά και η ανεξαρτησία από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να σημαίνει αποξένωση και κυριαρχικότητα. Γιατί δεν υπάρχει ανεξαρτησία χωρίς κοινωνία. Η κοινωνία υποδηλώνει μια αναπόφευκτη σχέση, που ή θα είναι ορθή σχέση ή θα είναι στρεβλή σχέση. Ανυπαρξία όμως σχέσης δεν υφίσταται. Ακόμη και αν ζήσουμε σε ένα ερημονήσι, το ερημονήσι θα είναι η κοινωνία για μας. Μόνο φαντασίωση για υπέρβαση αυτής της σχέσης υπάρχει. Η ζωή λοιπόν και οι ανάγκες της μας επιβάλλουν αλληλεπίδραση με ένα απέραντο δίκτυο σχέσεων διαφόρων μορφών. Τα πράγματα που συνδέουν απαιτούν μια πολυπίκυλη ανάπτυξη και σύνδεση διαφόρων στοιχείων, ώστε να εναρμονιστεί η ελευθερία των ατόμων με την ύπαρξη κοινωνία και γενικότερα περιβάλλοντος, που είναι αυτές που θέτουν την ευθύνη. Αλλά τέτοια ανάπτυξη σαν άνθρωποι δυστυχώς δεν διαθέτουμε ακόμη. Το νόημα της ασφάλειας και της ελευθερίας, πρέπει να το τονίσουμε για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν έχει καμία απολύτως σχέση κατά τη γνώμη με την κυριαρχία και τις απαιτήσεις της. Δεν μπορούν δηλαδή η ασφάλεια και η ελευθερία να προστατεύουν τις τρευλώσεις,
αλλά αυτό που είναι φυσιολογικό και την αρμονία σε επίπεδο όλων των σχέσεων. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, τα ατομικά δικαιώματα ως έκφραση ελευθερίας ή προστασία ελευθερίας, αν θέλετε, δεν μπορούν να προστατέψουν την υπερβολή, την κυριαρχικότητα και γενικά εκείνες τις περιπτώσεις που τείνουν να υπερβούν τα όρια της κοινωνικότητας και του κοινού καλού. Ας πούμε τον υπερβολικό πλούτο που τον στείλει το Ευαγγέλιο αρχαία. Γιατί τότε θα είναι σαν να υποστηρίζουμε με το πρόσχημα των ατομικών δικαιωμάτων απλώς αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ισχύ. Κάτι τέτοιο όμως δεν ταιριάζει στην ουσία του νόμου και την ιδέα της δικαιοσύνης και φυσικά ούτε στην ιδέα της δημοκρατίας. Τώρα λίγο κάπως πιο ιδιαίτερα για την ελευθερία. Η ελευθερία είναι μια πολύ μεγάλη ιδέα, πολύ δύσκολη να κατανοηθεί. Για πρώτη φορά σαν τριάδα, όχι σαν ιδέες, χωριστά, αποτυπώθηκαν στην Γαλλική Επανάσταση, αλλά δεν πρέπει να τις ταυτίσουμε την Γαλλική Επανάσταση, γιατί τις προσέγγισε και τις παραχάραξε μετά, ούτε με τον οποιοδήποτε στοχαστή, δηλαδή πρέπει να απελευθερωθούμε από τις ιστορικές συνθήκες και τις ερμηνείες που του δόθηκαν. Η ελευθερία λοιπόν δεν μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα. Είναι μία αφαίρεση, όπως όλες οι μεγάλες ιδέες, και μία δυναμικότητα της ζωής, και θα εξηγήσω τι εννοώ, που έχει ευρύτητα και βάθος, πέραν του χειροπιαστού που μας ενδιαφέρει στην καθημερινότητα. Έτσι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι τι? Να απορρίψουμε αρχικά οτιδήποτε δεν φαίνεται να ταιριάζει σε αυτήν ή σε αυτές. Σύμφωνα όμως πάντα με τις ανάγκες μας και τις αρχές μας, αυτές πρέπει να είναι οι οδοδείκτες μας όταν κρίνουμε κάτι, να μην το παίρνουμε όπως μας το σερμίζουν άλλοι, ας πούμε. Και μετά θα την ορίσουμε σε επιμέρους τομείς. Ας πούμε πολιτική ελευθερία. Δεν είναι όμως τόσο απλό η πολιτική ελευθερία, ούτε εύκολο. Ο μέσος άνθρωπος δεν θεωρεί πολιτική ελευθερία. Να πάει να ψηφίσει ελεύθερο και να εκφράσει την άποψή του. Όμως, ρωτάτε, πώς σχηματίζονται αυτές οι απόψεις, οι πολιτικές? Αν είναι άνθρωπος καταναλωτής, όπως είναι η δυτική, είναι πολιτικά ελεύθερος άραγε. Μπορεί να έχει αληθινή πολιτική άποψη. Η κουλτούρα της καθημερινότητάς του δεν επηρεάζει την πολιτική του τοποθέτηση. Δεν περιορίζει την πολιτική του ελευθερία. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν και πρέπει να τα σκεφτούμε. Επειδή η ελευθερία είναι κάτι ενιαίο, δεν αφορά μόνο ένα τομέα. Το κάναμε στην οικονομία, σαν ελευθερία οικονομική και την απολυτοποίησαμε και το αποτέλεσμα δεν το είδαμε. Είναι όλος ο κόσμος φορεωμένος και πάει για φασισμό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί στους ορισμούς. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι σαν άτομο, αυτό που διοριζόμαστε, με τις ταυτίσεις που κάνουμε. Οι ταυτίσεις όμως γίνονται πάντα με είδωλα. Δηλαδή έχω πολλά λεφτά. Είμαι ωραίος. Είμαι έξυπνος. Αυτά όμως δεν είναι το ίδιο το άτομο. Ο εαυτός είναι μια υπέρβαση σε σχέση με τα είδωλα με τα οποία ταυτίζεται. Δυστυχώς όμως έτσι ταυτίσαμε την ελευθερία. Οι ιδέες έχουν καθολική ίσχυ και αν πρόκειται να καταλάβουμε λίγο βαθύτερα, θα πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή. Οι μεγάλες ιδέες δεν είναι κατασκευές του ανθρώπου. Γιατί αυτό? Γιατί αποτελούν θεμελιώδεις παρορμήσεις των όντων, προς αυτές οδηγούν οι ανάγκες του, ακόμη και όταν τις διαστρεβλώνει. Παράδειγμα, έχουμε την τάση για ελευθερία, όχι επειδή το σκεφτήκαμε ή το διαβάσαμε ή κάποιος μας το είπε, αλλά επειδή είναι σαν τάση ενύπαρκτη, εγγενής. Έχουμε τάση για ελευθερία. Επομένως, αφενός μεν, δεν μπορούμε να φανταζόμαστε έναν κόσμο άδειο από ιδέες ή να λείπει κάποια ιδέα, γιατί αυτό θα γινόταν κόλαση. Και αφετέρου, αυτές οι ιδέες δεν λειτουργούν χωρίς τα μία από την άλλη. Ας πούμε, λέμε ελευθερία, ισότητα, αδερφοσύνη, το λέω σχέση. Τις χωρίσαμε γιατί δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε στην ολότητά τους. Αλλά είναι ολότητα αυτές οι ιδέες. Όπως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και τον εαυτό μας σαν ολότητα. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από ψυχολόγους. Οι ψυχολόγοι που είναι εδώ θα το καταλαβαίνουν αυτό. Αυτές οι έννοιες ολοκληρώνουν τη μία μέσα στην άλλη. Αλλιώς προκύπτουν τα ερωτηγήματα. Από αυτές προκύπτει και η δημοκρατία, σαν εφαρμογή τους. Τι παρατηρούμε όμως στη ζωή? Ότι η ελευθερία ερμηνεύεται όχι μόνο σύμφωνα με τις ανάγκες μας, αλλά σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Είναι κάτι που είπε ο κ. Σκοντογιώργης πιο πριν, ότι είναι επιβολή όταν βάλεις. Είναι μια επιθυμία να ακούσω και μουσική μου στη διαπασόν. Αλλά αυτή είναι επιβολή, δεν είναι ελευθερία. Αυτή όμως η σύνδεση με τις επιθυμίες πρέπει να περιοριστεί, γιατί οι ιδέες είναι καθολικές. Ισχύει
για όλους. Δεν ισχύει μόνο για το πρόσωπο, είναι η επιθυμία, ισχύει για το πρόσωπο. Γι' αυτό χωρίς την καθολικότητα αυτή δεν είναι καν ιδέες. Είναι απλά ομές επιθυμίες που προσπαθούν να δικαιολογηθούν με προκάλεμα κάποιες μεγάλες ιδέες. Και έτσι προξενούν κοινωνική αποζάθρωση, όπως ήταν και ο υπερβολικός πλούτος. Για δύο λεπτά, γιατί έχω. Έχω χάσει τα αυτά. Εδώ ακριβώς ερχόμαστε σε ένα συστατικό στοιχείο της ελευθερίας. Δηλαδή είναι εγγενές στη φύση της και αναγκαίο. Είναι η ευθύνη. Θα συμφωνήσουν όλοι σαν άνθρωποι καλής πρόθεσης ότι η ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα ή ανεμελιά. Αν και πολλοί έξω διαφωνούν με αυτό. Αλλά είμαστε μπερδεμένοι. Προσωπική ελευθερία, ας πούμε. Υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση. Γιατί ο άνθρωπος έχει πολλές αντίθετες τάσεις μέσα, αντιφατικές. Επιλέγει λοιπόν κάποια στιγμή να ικανοποιήσει μία. Οι άλλες όμως τι γίνεται. Ο άνθρωπος είναι νέος. Άρα, όταν λέει ελευθερία, είναι ένα μέρος του εαυτού του. Δεν είναι αληθινά ελεύθερος. Ελευθερία όμως χωρίς επιλογή δεν υπάρχει. Τι επιλογή είναι ευθύνη και παίρνει στον εαυτό. Ούτε χωρίς ευθύνη υπάρχει ελευθερία. Γιατί σε μια τέτοια κατάσταση, αυτός που είναι ανεύθυνος θα επιφέρει αποτελέσματα ότι θα πρέπει να σηκώσουν άλλοι το βάρος τους. Άρα αυτό είναι κυριαρχικότητα. Η ελευθερία και η ευθύνη φαίνονται αντιφατικές, επειδή έτσι συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε, ενώ στην ουσία είναι συνώνυμοι όλοι. Όταν όμως είναι κανείς ελεύθερος, είναι και ασφαλής. Το ζήτημα είναι πώς θα διαχειριστεί αυτή η ελευθερία σε όλους, χωρίς να κάνει βλάβη. Αυτή η σχέση των μεγάλων αυτών ιδεών και αναγκών αποτελεί τον συνεκτικό ιστό που εναρμονεί την ατομικότητα με την ολότητα και τις ατομικότητες μεταξύ τους. Σε αυτή τη σχέση ακριβώς αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη και πραγματώνεται η ασφάλεια. Επομένως, στην ουσία η ελευθερία εκπληρώνει και την ασφάλεια. Αλλά οι άνθρωποι λόγω φόβου προτιμήσανε να αποκόψουν την ασφάλεια από την ελευθερία και λόγω αλασονίας να αποκόψουν την ελευθερία από την ευθύνη, η οποία ευθύνη είναι συνάρτηση του γεγονότος της ύπαρξης συλλογικότητας και συλλογική συνείδησης. Την έχουμε μέσα μας ο καθένας. Ο πολίτης όμως τι είναι? Πιστεύω ότι είναι το άτομο στη σχέση του με τη συλλογικότητα. Και επομένως, χωρίς αντίληψη ευθύνης, ο πολίτης χάνει την ιδιότητα του πολίτη και γίνεται μόνο άτομο ιδιώτης και έτσι η συλλογικότητα εξαφανίζεται και παρασύρεται και το κράτος και κάθε κοινωνική οργάνωση. Η δημοκρατία έτσι είναι αδύνατη, αν βέβαια είναι η δημοκρατία αυτή που θέλουμε. Επομένως, το δημοκρατικό μοντέλο της Δύσης, αυτό που λέγαμε δημοκρατικό, με ατομιστή πολίτη ήταν εκ των έσω, από μέσα υπονομευμένο, εφόσον ο πολίτης τόσο ατομιστής δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Αλλά και σε τελείως πρακτικό επίπεδο, αποδεικνύεται ότι η ασφάλεια δεν είναι υπαρκτή χωρίς την ελευθερία, επειδή αυτός που σου δίνεται, που σου παρέχει την ασφάλεια μπορεί και να στην αφαιρέσει. Νομίζω ότι ο κ. Κοντογιώνης είπε κάτι παρόμοιο και πριν. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι η ασφάλεια δεν είναι νοητή χωρίς την υπεύθυνη ελευθερία και το δίλημα δεν είναι αληθινό. Καμία ασφάλεια δεν είναι αληθινή αν δεν αυξάνει την υπεύθυνη ελευθερία του ατόμου και της κοινωνίας και όλων των συλλογικών υποκειμένων τοπικά και παγκόσμια. Η λέξη ευθύνη κατέχει το κλειδί της αληθινής ελευθερίας και ασφάλειας. Γιατί τι είπατε όλα αυτά, κοντεύω να τελειώσω. Γιατί βλέπουμε έναν πολιτισμό να καταραίει με βούκο και δεν υπάρχει ακόμα ένα καλύτερο όραμα για το μέλλον, ούτε προσδοκία για ένα καλύτερο όραμα. Έχουν δύο πιθανότητες. Εκτός από αυτήν που ανέπτυξε. Εάν πάμε στα παλιά μας πρότυπα, που μάλιστα θέλαμε κάτι καλό, αλλά να μην κάνουμε τον κόπο να το υποστηρίξουμε, τότε η καταστροφή είναι σίγουρη. Εξάλλου, η εξάντληση αυτών των προτύπων οδήγησε εδώ. Εάν παραμείνουμε με τα σημερινά παραδοσιακά πρότυπα, τότε συγγνώμη, θα πρέπει να πω ότι δεν μπορεί το μέλλον να συνίσταται από τις δυνάμεις της παρακμής και της καταστροφής. Πρέπει να ανακαλύψουν τις δυνάμεις καλυτέρευσης και αναγέννησης. Για να υπερισχύσουν όμως αυτές οι δυνάμεις, πρέπει ο άνθρωπος να μεταμορφώσει τα κριτήρια της ζωής του και επομένως τα κίνητρά του. Ερωτάται, μπορεί να το κάνει? Και βέβαια μπορεί, αν όμως το θέλει. Αυτή είναι η ευθύνη μας και πρέπει να την αναλάβουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.